Στις 23 Σεπτεμβρίου θα αναλάβουν τελικά τα καθήκοντά τους οι δημοτικοί αστυνομικοί που μετατάσσονται στην αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης μετά τη διάλυση του σώματος. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος των αστυνομικών, το ζητούμενο είναι εάν οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα στις απαιτήσεις της νέας τους θέσης, αφού πέρα από την εκπαίδευση αυτό που απαιτείται είναι και η εμπειρία. Έχουν πει και άλλες φορές ότι προκειμένου κάποιοι άνθρωποι να χάσουν δουλειές τους είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά θεωρούμε ότι ο θεσμός της δημοτικής αστυνομίας δεν θα έπρεπε να καταργηθεί, γιατί εκτός του ότι είχαν πάρει όταν ιδρύθηκε πάρα πολλά πάρεργα από την αστυνομία, η προσφορά τους ήταν εξαιρετικά μεγάλη, τουλάχιστον σε επίπεδο του δικού μας νομού. Άλλωστε αυτό φαίνεται από τις μέρες που έλειπαν από τον δρόμο όταν στη δικιά μας την πόλη μέσα. Από εκεί και πέρα, για να έρθουν στην ελληνική αστυνομία, θα πρέπει να υπάρξει και μια εκπαίδευση και κάποιες προϋποθέσεις. Κατά πόσο αυτές οι δημοτικές αστυνομικοί τις τηρούν ή τις έχουν, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Γνωρίζετε ακριβώς πότε, ποια είναι η ημερομηνία η οποία θα έρθουν τελικά οι δημοτικοί αστυνομικοί στην αστυνομία? Από ό,τι γνωρίζω είναι 23 Σεπτεμβρίου. Αλλά όπως σας είπα, θα είναι φυσιολογικό ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια εκπαίδευση μπροστά, έτσι, γιατί δεν ξέρω ακριβώς πώς θα λειτουργήσουν. Κατά πόσο θα μπορέσουν όμως να ανταπεξέλθουν και με εκπαίδευση που θα γίνει στα καθήκοντα τα δικά σας? Όπως σας είπα, ακόμα δεν υπάρχει προσχεδιασμός πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Εάν έχουν μια εκπαίδευση, θα ανταπεξέλθουν. Γιατί να μην ανταπεξέλθουν? Το θέμα είναι η εμπειρία, με την εμπειρία τι γίνεται, γιατί όπως σας είπα πολλές φορές, ο αστυνομικός έξω θα πρέπει να ξεχωρίσει τον καθημερινό εχθρό από τον φιλήσυχο πολίτη. Και σε αυτό, εκτός από την εκπαίδευση, χρειάζεται και εμπειρία. Και δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν γρήγορα να μπουν σε αυτή τη λογική. Πάντως, όπως τονίζει ο κύριος Μαλικόπουλος, η μετάταξη των δημοτικών αστυνομικών στην αστυνομική διεύθυνση δεν θα απελευθερώσει ανθρώπινο δυναμικό από διοικητικές θέσεις των ήδη υπηρετούντων στο σώμα και ως εκ τούτου δεν θα ενισχυθεί η παρουσία ανδρών για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών μέσα στους δρόμους της πόλης.